Στην Ελλάδα μόνο το 34% των γυναικών στη χώρα μας απασχολείται, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι το 42% σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος. Έχει σημειωθεί πρόοδος στην ισότητα των φύλων, αλλά μένουν πολλά να γίνουν ακόμα. Κυρίως στην προώθηση της απασχόλησης των γυναικών είναι το συμπέρασμα της σχετικής εκδήλωσης του Συνδέσμου. Η Ευρωπαία Επίτροπος Ισότητας Έλενα Ντάλι κατά την ομιλία της στην εκδήλωση τόνισε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την προώθηση μιας ένωσης ισότητας όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν να ευημερίσουν και να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους απαλλαγμένες από κάθε έκφανση βίας». Έχουμε δει αξιέπαινη πρόοδο στην Ελλάδα σε πολλούς δείκτες ισότητας των φύλων. Ωστόσο, εξακολουθούν και υφίστανται προκλήσεις, κυρίως στην προώθηση της απασχόλησης των γυναικών. Οι συνεχείς προσπάθειες και μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας στοχεύουν στην άμεση αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Από την πλευρά της, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε: «Παρά τα σημαντικά κοινωνικά και θεσμικά βήματα που έχουν γίνει, παραμένει ακόμη μεγάλη απόσταση στις επαγγελματικές ευκαιρίες, στις απολαβές, στους όρους και τις συνθήκες εργασίας». Το γυάλινο ταβάνι δεν σπάει εύκολα και όταν σπάει οι γυναίκες χρειάζεται να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια με μεγαλύτερο κόστος, προσωπικό και οικογενειακό. Η εργασία είναι απαραίτητη για κάθε άνθρωπο, έτσι και για τις γυναίκες, τονίζουν οι Αλεξανδροπολίτες. Πρέπει να εργάζεται η γυναίκα. Ναι, προφανώς και πρέπει να εργάζεται η γυναίκα στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες. Ας πούμε, προφανώς υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά στις διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Στις τριτοκοσμικές, ας πούμε, χώρες δεν εργάζεται κανείς. Οπότε, κατά την προσωπική μου άποψη, ας πούμε, το αίτημα είναι ίσα δικαιώματα για όλους, ανεξαιρέτως φύλου. Προφανώς και πρέπει να εργάζεται και πρέπει να έχει και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα ισάξια με αυτά του αντρικού πληθυσμού που εργάζεται. Εμείς εδώ βρισκόμαστε ούτως ή άλλως και για τα πτυχία μας, για να μπορούμε να έχουμε και εμείς σαν γυναίκες αλλά και συνολικά η φοιτητική κοινότητα και αύριο μεθαύριο στον εργασιακό τους χώρο ενιαία πτυχία με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα και να έχουμε όλο δικαίωμα στην εργασία με ανθρώπινους όρους εργασίας, ενάντια στην εντατικοποίηση, ενάντια στις εργατικές δολοφονίες που γίνονται στα μεσαιωνικά κάτεργα με όλους τους αντεργατικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί ως τώρα. Φυσικά και πρέπει να εργάζονται. Δεν υπάρχει λόγος γιατί υπάρχει ισότητα σήμερα. Τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν οι άνδρες έχουν και οι γυναίκες. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει φυσιολογικά να εργάζονται. Φυσικά πρέπει να εργάζεται. Οι υποχρεώσεις δεν σταματάνε ποτέ και με τους μισθούς που παίρνουν οι άνδρες σήμερα και τα παιδιά μας, πού να φτάσουνε. Ας ανοίξουν οι δουλειές να δουλέψουν όλα τα παιδιά και όλες οι γυναίκες. Έτσι, οι γιαγιές είμαστε ακόμα νέες, μπορούμε να κριτήσουμε τα μωρά.